κοριζόλωμα. Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε. Μισό λεπτάκι. Τσα! Εδώ να ξέρεις, Λάκη, έχω κάνει στήγη, θα σου δούμε ρεπό τις Τετάρτες, όταν έχεις την κύπελα Ευρώπης, για να σε αφήνουμε με την συγεία σου να απολαμβάνεις τα ευρωπαϊκά μας. Να πω κάτι, Άρια, συγγνώμη Λάκη, Άρια, ξέρεις τι εννοώ, ότι δεν χρειάζεται να έχει προστασία ένας παίκτης, ένας προπονητής ή ποδοσφαιριστής μαζί του στον πάγκο, γιατί δεν μπορεί, δεν χρειάζεται και δεν υπάρχει λόγος να γίνει τίποτα. Οπότε λοιπόν δεν χρειάζεται να είναι κανένας υπερπλήρης σε κομμάτι προστασίας, γιατί είναι ο Ράτσβαν Λουτσέσκου, γιατί είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα, γιατί έχει πάρει κούπες, γιατί έχει ανεβάσει τον πάγκο επίπεδο, γιατί. Αυτές λοιπόν οι φωτογραφίες με το να υπάρχουν να είναι κυκλωμένος ο Λουτσέσκου, ο οποίος λες και είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Απαγορεύονται να γίνονται. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν αλλάζω. Ποιος παρεξηγήθηκε. Προσυπογράφω βέβαια. Δεν το συζητάμε. Βέβαια, όχι το λιβάνισμα αυτό για τον Λουτσέσκου που τον έχουμε κάνει καλύτερο προπονητή. Ένας πολύ καλός προπονητής. Για το καλύτερο, εντάξει. Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις. Συγγνώμη. Όταν παίρνεις. Περίμενε. Όταν έχεις πάρει πρωταθλήματα και κύπελα. Σύμφωνοι. Ότι ο ΠΑΟΚ διανύει τη χρυσή του εποχή. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Με ποιον προπονητή. Αυτό ακριβώς, με τον Λουτσέσκου. Αυτό ακριβώς. Να διορθώσω, Λάκη μου, να πω ότι ο καλύτερος προπονητής μετά τον Αλόνσο, για να μην παρεξηγούμαστε. Όχι, δεν ξέρω για τον Αλόνσο, αλλά θα σου πω, ας πούμε, γιατί δεν έχει πιάσει κάπου αλλού, να δούμε και αλλού τίτλους, έτσι. Με τον ΠΑΟΚ τα καταφέρνει μια χαρά, γιατί ήταν, ας πούμε, ο Μπάγεβιτς στον ελληνικό χώρο, που όπου πήγε, ότι έπιανε γινόταν χρυσό. Κακά τα ψέματα, όσο και αν μην μας αρέσει εμάς. Και ο Μπάγεβιτς, γι' αυτό που λέμε, ακόμα κι αν προκαλείται από την εξέδρα, ο προπονητής επιβάλλεται να μην αντιδρά. Επειδή ανέφερε τον Μπάγεβιτς, εγώ θα θυμίσω καλή ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια τα 5.000 με τη φωτογραφία του κλπ. Έτσι που δεν. Λιγότερα. Ορίστε. Αυτά ήταν τα λιγότερα, γιατί όταν είχε επιστρέψει στην ΑΕΚ, έζησε από παδούς της ΑΕΚ ακόμα χειρότερα. Δικαίως ή αδίκως είναι άλλο αυτό. Στην Καλυθέα. Στα Λιώσια δεν είχε παραιτηθεί. Δεν είχε παραιτηθεί στο ημίχρονο, δεν άντεξε πλέον. Αλλά παρόλα αυτά ουσιαστικά δεν αντέδρασε, έτσι. Ναι, και είχε ζητήσει και συγγνώμη από αυτούς που στεναχώρησε κτλ. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη κουβέντα και διαφωνούμε και με πολλούς φίλους, οπότε μην την ανοίγουμε αυτή. Ο Λουτσέσκου έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι είναι κατά γενική ομολογία η συμπεριφορά του απαράδεκτη. Εγώ πρόσφατα βρέθηκα και στη Θεσσαλονίκη, συζήτησα και με το Στέλιο του Παπαντονίου και με πολλούς άλλους παοξίδες, απλούς παοξίδες. Και ενώ είναι πολύ χαρούμενοι για την ομάδα τους, για την πορεία τους κτλ., πραγματικά καταδικάζουν. Πριν γίνει αυτό το σκηνικό, έτσι, καταδικάζουν αυτή την όλη στάση του Λουτσέσκου που είναι προκατασκευασμένη. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή έρχεται με σκοπό να προκαλέσει. Ναι. Έρχεται με σκοπό να προκαλέσει. Δηλαδή προχθές το παιχνίδι δεν είχε τίποτα. Και πραγματικά ο κόσμος, πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον κόσμο της ΑΕΚ που δεν αντέδρασε ανάλογα σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Γιατί από τα πρώτα 5 λεπτά του αγώνα ο πάγκος του ΠΑΟΚ ήταν όρθιος, όλος ο πάγκος του ΠΑΟΚ, για να μην πούμε ότι και πριν μπήκανε μέσα στο ζέσταμα για να προκαλέσουν. Δεν αντέδρασε κανείς, γιατί το περίμενε ο περισσότερος κόσμος, ούτε και στο τέλος που άναψε για τα καλά η φωτιά με τις χειρονομίες όλων και του Λουτσέσκου και των συνεργατών του εκεί κτλ. Τέλος πάντων, ας δούμε μήπως επιτέλους υπάρξει κάποια τιμωρία γι' αυτό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμίζω ότι μέχρι που έχει χαστουκίσει και παίχτης η Λαμία, έτσι, πέρσι ή πρόπερσι, πότε ήταν το αποκορύφωμα. Και πόσα άλλα που λέει κάθε φορά που έρχεται στην Αθήνα, προσπαθώντας έτσι να γεμίσει αυτό το βαρέλι της τοξικότητας που, αν μη τι άλλο, εμείς πρέπει να το γεφυρώσουμε και να ασχοληθούμε μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι. Πάντως να πω, Λάκη, σε αυτό εγώ είμαι πεπισμένος πως αν υπάρξει τιμωρία, αυτό το πράγμα θα φουντώσει, δεν θα σβήσει. Δηλαδή, αλλά δεν πρέπει να τιμωρηθεί. Ναι, δεν λέω. Όχι, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα είναι. Κοιτάξτε, γιατί... Είναι το παράδειγμα του κύρου Μαρινάκη στην Αγγλία. Είδατε ότι τιμωρήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες και δεν πέρασαν εκεί κάτι φτηνές δικαιολογίες. Τελείωσε. Ήταν ό,τι έκανε, ήταν προσβολή, τιμωρήσε ο διοκτήτης της ομάδας, έτσι. Πόσο μάλλον τώρα εδώ να καθόμαστε και να λέμε και ρίχνουμε το βάρος στο αγωνιστικό κομμάτι. Έτσι μου θυμίζει κάποιους τραγουδιστές που λέμε είναι καλός τραγουδιστής, αλλά μην ακούτε τι λέει, τι κάνει, τι δείχνει. Νομίζω ότι όλα παίζουν το ρόλο τους και η συμπεριφορά του καθενός στη δουλειά του και έξω από αυτή. Λοιπόν, τώρα. Όλα τώρα που μας είπε χτες μια διαφορετική εκδοχή της φάσης που όλοι είδαμε,
ότι ο Γκαρσία κλώτσισε τον Μπάμπα. Πότε, πώς πρόλαβε να κλωτσίσει και την μπάλα και τον Μπάμπα, είναι φοβερό αυτό. Εντάξει. Δεν είπε ότι είπε το πόδι. Όχι. Τη γάμπα του παίχτη. Είπε. Αφού κλώτσε την μπάλα, κλώτσε και τη γάμπα του παίχτη. Αυτό. Είπε, ακριβώς. Αφού κλώτσε την μπάλα, αυτό έγινε. Κλώτσε την μπάλα, κλώτσε και τον παίχτη μετά. Ο οποίος είχε απλό. Μια τροχιά. Όχι, όχι, όχι. Περίμενε. Κύριε, περίμενε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να μου απαντήσει ειλικρινά όμως. Για να μην το λέμε ότι να είναι. Έχεις την άποψή σου και συμφωνώ μαζί σου. Η άποψή σου είναι λογική. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ πάει να κάνει πέναλτι. Όχι, αλλά έτσι όπως βάζει το πόδι του ανατρέπει τον Γκαρσία. Βάζει, όχι. Πρώτα, περίμενε. Πρώτα τι γίνεται. Και την μπάλα ο Γκαρσία. Σουτάρει ο Γκαρσία. Πλώσει το πόδι και τον ανατρέπει. Σουτάρει ο Γκαρσία πρώτα. Ο άλλος όχι, τι να το κάνω ποτέ, να το κόψει. Όχι, ο Γκαρσία δεν είναι. Όχι, δεν είναι, Νικό, έτσι θα ήταν πέναλτι. Εγώ πιστεύω ότι έστω και ελάχιστα την έχει βρει πρώτος ο Μπάμπα την μπάλα. Μα γι' αυτό δεν δόθηκε πέναλτι. Αλλιώς δεν θα κουβεντιάσαμε κάτι άλλο. Μα δεν είπε κάτι τέτοιο, Γιάννη. Ο Λανουά δεν λέει αυτό. Δεν λέω ότι είπε ο Λανουά κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ότι λέω. Εγώ πιστεύω ότι έστω και ελάχιστα έχει βρει πρώτος την μπάλα και γι' αυτό δεν δόθηκε πέναλτι. Αλλιώς θα δινόταν πέναλτι. Αυτό που ο Λανουά είναι ότι βρήκε πρώτος. Βρήκε ο Γκαρσία τον Μπάμπα. Δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, έχουμε δει να δίνονται χειρότερα πέναλτι που ίσα ίσα κουμπάει η μύτη του παπουτσιού με τον άλλον, α πούμε. Μην τρελαθούμε. Όχι, όχι. Εποχή του Βάρ. Όχι, Γιάννη. Γιάννη. Εγώ όμως. Γιάννη. Συγγνώμη. Ένα λεπτό. Δεν λέει αυτό που είπε ο Γιάννης. Ο Λανουά λέει σε αυτή την περίπτωση ο Μπάμπα προσπαθεί να κοντράρει την μπάλα για να σταματήσει την προσπάθεια για σουτ. Ο επιτιθέμενος παίζει την μπάλα και αμέσως μετά χτυπάει τον αμυνόμενο στη γάμπα. Απόβαση κανένα πέναλτι. Ούτε ακούμπησε πρώτος την μπάλα ο Μπάμπα, ούτε ακούμπησε δεύτερος. Νίκο, μισό λεπτό. Εγώ λέω ότι λέω εγώ, όχι λέει ο Λανουά. Ναι, αλλά... Εγώ λέω ότι δεν δόθηκε πέναλτι επειδή πιστεύω ότι ο Μπάμπα ελάχιστα βρίσκει πρώτος την μπάλα. Όχι, Γιάννη μου, ο Λανουά δεν λέει αυτό όμως. Το ξέρω, ξέρω τι λέει ο Λανουά. Αυτό... Δεν συμφωνώ με αυτό που λέει ο Λανουά. Μα αυτό είναι το σωστό. Γι' αυτό το λόγο δεν δόθηκε πέναλτι. Αυτό λέει ο Λανουά. Ο Λανουά, ο οποίος απολύθηκε από την Γαλλική Ομοσπονδία. Απολύθηκε από την Γαλλική Ομοσπονδία για να έρθει εδώ. Τέλος πάντων, για να μην πούμε ότι το ρεπορτάζ αναφέρει ότι έκανε κάποια προσφέτια σε προέδρους ομάδων. Και ήρθε εδώ αμέσως μετά στην προεδρία του κύριου Γκαγκάτσι. Ο οποίος, τώρα σε πειράζει ο Λανουά. Τώρα σε πειράζει ο Λανουά όταν έλεγε ότι δεν είναι πέναλτι στο Λεβαδιακό Σάικ, ότι δεν είναι πέναλτι με την Καλυθέα. Λέγατε ότι τα λέει ο Λανουά. Αφήνω να τελειώσω. Εγώ τι σου είχα πει για το Μουκουντή. Να λέμε, να τα λέμε όλα. Δεν σου είχα πει, δεν είχα πάρει θέση. Ναι, τι είχες πει, δεν θυμάμαι. Είχα πει ότι είναι χέρι, τι να λέμε τώρα. Αλλά επειδή λέει ο κανονισμός τώρα αυτό το πράγμα, αυτό είπαν εδώ πέρα για τον κανονισμό και δεν το δώσαν, όπως δεν δώσαν του Κουκουρέγια και τώρα το αλλάξαν και αυτό. Λοιπόν, με τα χέρια, το είπαμε και τότε, πρέπει να είναι πιο σαφής ο κανονισμός, γιατί θα μπαίνουμε συνέχεια σε τέτοιες ερμηνείες και σε τέτοιες αντεκρίσεις. Έτσι είναι. Αλλά από εκεί και το θέμα της βίας πρέπει μια και καλή να αντιμετωπιστεί και κυρίως για αυτούς που κόβουν βόλτες μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω ποιοι έχουν διαπιστεύσεις ή δεν έχουν διαπιστεύσεις. Το βλέπουμε όλοι. Και τη στιγμή που έχει ησυχάσει και ο κόσμος στις εξέδρες με όλα αυτά που είχαμε δει, είναι αμαρτία δηλαδή να το πυροδοτούμε και να ξαναγυρνάμε πάλι πίσω. Αυτό και το κλείνω δηλαδή. Να πούμε τώρα τα αγωνιστικά κομμάτια για να αφήσουμε αυτό σιγά σιγά πίσω. Η ΑΕΚ παίζει Σάββατο, οπότε είναι πιο κοντή, θα λέγαμε, αυτή η εβδομάδα. Παίζει Σάββατο στις Σέρες με τον Πανσεραϊκό. Σήμερα έκανε προπόνηση στην Αγία Σοφιά αντί για τα Σπάτα, γιατί είχε να κάνει και τη φωτογράφηση της χρονιάς. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Προπονήθηκαν όλοι κανονικά, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και αποφασίστηκε ο Λαμέλα, που συμπλήρωσε τρεις κάρτες, να εκτίσει την ποινή του στο μεθεπόμενο αγώνα με τον Ατρόμητο. Μάλιστα. Muchas gracias, señor. Γεια σας. Τώρα σε μένα που θα μου πεις εδώ πέρα και το, που θα μου πεις εσύ, ρε Τίμωνα, δε στρίτ σου θίξαμε το Λανουά που σας λέει όταν σας έλεγε ότι δεν είναι πέναλτι στην Καλυθέα και ότι δεν είναι πέναλτι το άλλο, μου λέγα το Λανουά και ο Λανουά. Έλα τώρα σε μένα τώρα αυτά. Αυτά που για λέγω μέσα.